Στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική έχουν εκδοθεί οι πρώτε οδηγίε χαλάρωση των μέτρων πρόληψη για άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρω κατά της COVID-19. Οι οδηγίε εκδόθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Λιμωδών Νοσημάτων, τον ΗΠΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επίσημη δημόσια οδηγία αρμόδιου φορέα που στοχεύει στην επάνωδο μία μορφή κανονικότητα για όσου έχουν λάβει και τι δύο δόσει του εμβολίου τη Pfizer ή τη Moderna ή τη μονή δόση του εμβολίου τη Johnson Johnson. Βάσει των οδηγιών, όπω μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC, επιτρέπονται πλέον οι συγκεντρώσει σε μικρέ ομάδε με άτομα από άλλα νοικοκυριά, χωρί μάλιστα υποχρεωτική χρήση μάσκα ή τήρηση φυσικής απόστασης, ακόμη και αν κάποιοι από τους συναναστρεφόμενους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί. Σημειώνεται ότι ως πλήρες εμβολιασμένο θεωρείται ένα άτομο μετά την παρέλαψη δύο εβδομάδων από την τελευταία δόση, διάστημα που επιτρέπει στον οργανισμό να κτίσει αντισώματα απέναντι στον ιό. Η οδηγία αυτή αντιπροσωπεύει ένα πρώτο βήμα επιστροφής στις καθημερινές αναφέρει το CDC στην ανακοίνωσή του. Οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ, ωστόσο, δεν υποδηλώνουν ότι οι πλήρω εμβολιασμένοι πολίτε μπορούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα όπω αυτή ήταν το 2019. Σε δημόσιου χώρου ή γύρω από ευάλωτα άτομα στι επιπλοκέ του COVID-19, τα μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν ω έχουν. Συνεχίστε το πλήσιμο των χεριών, φορέστε μάσκες σε δημόσιους χώρους και συνεχίστε να τηρείτε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αποφύγετε πολυσύχναστες περιοχές. Αναζητήστε τεστ για την COVID-19 εάν εμφανιστούν συμπτώματα. Είναι κάποιες από τις γενικότερες οδηγίες. Οι νέες οδηγίες αρχικά αναμένονταν την περασμένη εβδομάδα, αλλά καθυστέρησαν προκειμένου να δοθεί χρόνος στον οργανισμό, ώστε να απλουστεύσει τη γλώσσα με στόχο να είναι εύληπτες στο ευρύ κοινό.